Να επανέλθουμε όμως στο θέμα των κομποστοποιητών και να καλημερίσουμε τον προσκεκλημένο μας για σήμερα, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Χάρη Μαμουλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λίγο νωρίτερα έλεγα για την εκδήλωση που διοργανώνεται μεθαύριο για την ενημέρωση, τη δεύτερη αυτή εκδήλωση που γίνεται για ενημέρωση σε σχέση με τη χρήση των κομποστοποιητών. Πώς πάει η χρήση των κομποστοποιητών από αυτούς που τους έχουν παραλάβει ήδη από αυτή την πρώτη φουρνιά? Καταρχάς να πούμε ότι η εκδήλωση ενημέρωσης είναι την Τετάρτη μεθαύριο το απόγευμα στην θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Και όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας αναφορικά με την πρόοδο, αν θέλετε, της διάθεσης αυτών των κομποστοποιητών, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι ως Δήμος Ηρακλείου, έχοντας πλέον και μετρήσιμα μεγέθη. Τονίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μεταξύ Δευτέρου και Τρίτου μήνα, όπου έχει ολοκληρωθεί η διάθεση αυτών των 701 οικιακών κομποστοποιητών. Οι μετρήσεις ουσιαστικά του Απριλίου είναι στη διάθεσή μας. Ήδη ευδιακρίτως φαίνεται ότι πολύ μεγάλο κομμάτι οργανικών υπολοιμάτων που υπό άλλες συνθήκες θα εκτρέπονται για προεπεξεργασία και εν τέλει ταφή παραμένουν εντός των κομποστοποιητών αυτών και ουσιαστικά δημιουργούν τις συνθήκες για ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή παραγωγή κόμποστ που εναποτίθεται στους, τοποθετείται στους κήπους, τα παρτέρια, σαν λίπασμα. Κήπους, ακριβώς, σαν ένα εξαιρετικό λίπασμα από τους ίδιους τους παραγωγούς πλέον που δεν είναι άλλοι από τους δημότες. Είναι νομίζω ένα πολύ καλό έναυσμα, μια πάρα πολύ καλή αρχή που μας δίνει την όθηση να προχωρήσουμε περαιτέρω σε τέτοιες δράσεις όπως τώρα ενδιαφερόμαστε σαν ΕΖΑΚ, σαν ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, να προχωρήσουμε αυτή τη δράση και για τους άλλους δήμους της Ανατολικής κυρίως Κρήτης, που έχουν ανάγκη, ειδικά δήμοι της ενδοχώρας, που πραγματικά παράγεται μια σοβαρή ποσότητα. Υπάρχει μια σοβαρό, αν θέλετε, απόβλητο, το οποίο είναι οργανικό και το οποίο έχει εύκολη χρήση, επαναχρησιμοποίηση στα χωράφια, στις παραγωγικές περιοχές που υπάρχουν στην ενδοχώρα είναι και περισσότερες οι μονοκατοικίες που έχει ο καθένας στον κήπο του, το μποστάνι του, παράγει τα λαχανικά του, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθούν άνθρωποι με μονοκατοικίες για να χρησιμοποιήσουν το κόμποστ. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πραγματικά η κυκλική οικονομία σε όλη της την έκφραση και στην επιτομή της. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση να προχωρήσουμε και περαιτέρω. Ποιοι είναι οι δήμοι οι οποίοι προκρίνονται έτσι, για να επεκταθεί το μέτρο αυτό των κομποστοποιητών? Οι δήμοι είναι οι ίδιοι δήμοι μέλη μας. Που δήμος μέλος του ΕΣΔΑΚ, λογίζεται ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Αμινώα, δηλαδή το Αρκαλοχώρι, ο Δήμος Γόρτινας, ο Δήμος Φεστού, ο Δήμος Βιάνου. Οπότε ξεκινάμε ταυτόχρονα, όταν υλοποιηθεί η διαδικασία αυτή μέσω του ΕΣΔΑΚ, θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλους τους Δήμους ή κάπου έτσι πιλωτικά και σιγά σιγά θα επεκτείνεται? Ταυτόχρονα σε όλους τους Δήμους και δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι που αφορά την προμήθεια των οικιακών κομποστοποιητών σε δημότες, αλλά και την ενημέρωση, όπως κάνουμε τώρα με το δεύτερο κύμα ενημέρωσης στον Δήμο Ηρακλείου, έτσι ετοιμάζουμε και μια προσπάθεια ως ΕΣΔΑΚ και με επιμέρους με τους Δήμους, έχω μιλήσει ήδη και με τους Δημάρχους των περιοχών αυτών, για να ενημερώσουμε τους Δημότες με ειδικές, αν θέλετε, συνημερωτικές εκδηλώσεις κατά τόπους, ώστε να γίνει και να μεταλαμβαθεί ακόμα πιο έντονα αυτό το κύμα ενημέρωσης, αν θέλετε. Κύριε Μαμουλάκη, από τα στοιχεία του Απριλίου, τα οποία έχετε στη διάθεσή σας, μας είπατε ότι είναι αισιόδοξα. Έχουμε μία εικόνα για συγκεκριμένα μεγέθη, για το πόσο είναι ο όγκος των οργανικών αποβλήτων, τα οποία τελικά δεν διοχετεύονται στη χωματερή για ταφή? Μιλάμε τουλάχιστον για 2 με 2,5 τόνους σε μηνιαία βάση. 2,5 τόνους οργανικού υπολείμματος. Μπορεί να μην φαντάζουν τόσο πολύ 2.500 κιλά, αλλά σας πληροφορώ ότι είναι καθοριστική σημασίας, γιατί είναι το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο απόβλητο. Δεν είναι η ανακύκλωση που ανακτάται και έχει και ωφέλεια ο Δήμος. Είναι οργανικό, το οποίο πέραν των οσμών, πέραν των προβλημάτων των υπολείπων που έχει, είναι και πολύ πλούσιο σε υγρασία, οπότε στη μονάδα προεπεξεργασίας πραγματικά της δημιουργεί πρόβλημα. Άρα κάθε κιλό, κάθε τόνος, ο οποίος εξοικονομείται πρακτικά, είναι τεράστια ωφέλεια για το Δήμο. Άρα για την ώρα περίπου 2,5 με 3 τόνους μηνιαίως, αλλά αυτό έχει συνεχόμενα αυξητικές τάσεις.
Και αυτό είναι το αισιόδοξο. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι δημότες που έχουν παραλάβει τουλάχιστον κομποστοποιητές είναι ενήμεροι για το πώς λειτουργούν, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και συμμετέχουν έτσι πολύ ενεργά. Έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, μέσα στο έτος ή ενδεχομένως από το 2018, μία νέα διανομή κομποστοποιητών? Ναι, βεβαίως. Ετοιμάζουμε, καταρχήν έχουμε ήδη στο πλαίσιο του 2018 μία αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία προμηθείας. Πριν από αυτό, έχουμε την ευχάριστη εξέλιξη σε ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα, όπως είναι το πρόγραμμα, το λεγόμενο ΑΚΟΑ, είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα τύπου Interreg, Ελλάδα-Κύπρος, όπου ο Δήμος Ηρακλείου μαζί με το ΤΕΗ Κρήτης και το ΙΤΕ έχει την ευτυχή συγκυρία να εγκριθεί ένα ύψος 1.150.000 ευρώ πρόγραμμα, το οποίο αφορά τους κομποστοποιητές πολυκατοικίας ή αλλιώς τους κομποστοποιητές γειτονιάς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, μεγαλύτερης φυσικά κλίμακος, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία θα την δούμε, θα έρθει στην καθημερινότητά μας από το φθινόπωρο του 2017 και ένθεν. Μιλάμε για τοποθέτηση σε δημόσιους χώρους πλέον, πολύ μεγάλων κομποστοποιητών. Πόσο στον αριθμό? Είναι 8 τον αριθμό σε 8 μεγάλους δημόσιους χώρους της πόλης, αλλά είναι κομποστοποιητές που μπορούν να εξυπηρετήσουν πάνω από 70-80 πολίτες. Με την κάρτα τους ο καθένας, γιατί θα είναι οι ίδιοι δημότες που μένουν πέριξ αυτών των κομποστοποιητών, παράγεται πολύ πιο γρήγορα αναερόβια διαδικασία παραγωγής εξαιρετικού κόμπος. Και ξέρετε, είναι και πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας, γιατί έτσι θα μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε και δράσεις ενημέρωσης όπως αυτές που έχουμε σχετικά με τα σχολεία. Ξέρετε, κάθε Παρασκευή πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία της πόλης, όσα περισσότερα μπορούμε, και ενημερώνουμε τα παιδιά μας για την ανακύκλωση. Με αυτό το πράγμα τώρα, με αυτή την προσθήκη του μεγάλου αυτού κομποστοποιητή, θα μπορέσουμε να προσθέσουμε σε αυτό τον puzzle δράσεων ενημέρωσης και το κομμάτι αυτό. Να φανταστείτε μια εικόνα, να έχετε ένα σχολείο σε μια μεγάλη πλατεία όπου θα δει έναν κομποστοποιητή γειτονιάς να ενημερωθεί γι' αυτό. Και μετέπειτα να είναι ο ίδιος διαφημιστής, αν θέλετε, το ίδιο το παιδί διαφημιστής για τη δράση αυτή μέσα στο σπίτι του, μέσα στους δικούς του που θα γυρίσει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Και είναι και σημαντικό να γίνεται κτήμα των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία η διαδικασία και της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, προκειμένου μεγαλώνοντας να είναι πια μια συνήθεια. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που μας λείπει. Δεν είναι συνήθειά μας ούτε η ανακύκλωση ούτε η κομποστοποίηση. Είναι ίσως δύσκολο να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Κύριε Μαμουλάκη, λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να μας πείτε αν έχουμε κάποιο νεότερο σε σχέση με τους συμβασιούχους, αυτό το πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο και στο παρελθόν έτσι έχετε εμφανιστεί πολύ συγκρατημένος για την εξέλιξή του, παρά το ότι ο Δήμος έχει σταθεί στο πλευρό των συμβασιούχων. Έχουμε κάποιο νεότερο, κάτι αισιόδοξο, κάτι να περιμένουμε? Μόλις πριν από 10 λεπτά αποχώρησα από το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου παρουσία και των εκπροσώπων των παρατασιούχων, των εργαζομένων ορισμένου χρόνου οκτάμινης διάρκειας, επίσης των νομικού συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου, του κ. Βοριά, παραστήκαμε στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που αιτούνται οι εργαζόμενοι. Την εξέλιξη της αποφάσεως δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Θεωρώ όμως ότι όσο φύλαμε, δώσαμε το παρόν και ουσιαστικά αποκρυσταλώσαμε την κατάσταση που επικρατεί, λέγοντας και εγώ προσωπικά στον ίδιο τον δικαστή ότι οι ανάγκες είναι ξεκάθαρες και ευδιάκριτες. Ζήσαμε όλοι πριν από ένα μήνα σκηνές άσχημες στην πόλη, όπου χρειαστήκαμε πολύ χρόνο για να επαναφέρουμε το Ηράκλειο σε μια κανονικότητα. Θεωρώ όμως ότι είμαι πιο αισιόδοξος. Βγαίνοντας σήμερα από την αίσθηση του δικαστικού Μεγάρου, έχω την αίσθηση ότι θα κερδίσουν τα ασφαλιστικά μέτρα οι εργαζόμενοι και θα παραμείνουν τουλάχιστον στις θέσεις των μέχρι το τέλος του έτους, θέσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, κρίνονται όχι απλά αναγκαίες, η παρουσία τους αναγκαία, απαραίτητη, διότι άλλος, ιδάλλως, είναι πάρα πολύ δύσκολη το κομμάτι της αποκομιδής και οδοκαθαρισμού, χωρίς αυτούς τους 88 πραγματικά πολύ φιλότιμους εργαζομένους. Αισιόδοξος λοιπόν είστε για την έκβαση της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης, έστω και με την έννοια της προσωρινής απόφασης. Τώρα περιμένουμε ενδεχομένως κάποια αύριο είναι να πληρωθούν οι συμβασιούχοι, έτσι. Αν αυτό γίνει, σημαίνει ότι υπάρχει έτσι λίγο φως στο τούνελ, μια χτίδα φωτός, μια χτίδα αισιοδοξίας? Υπάρχει, αλλά όπως είπατε και εσείς στην αρχή της τοποθέτησής σας, υπάρχει συγκρατημένη όμως αισιοδοξία.
Θέλω να πω, αν πληρωθούν αύριο οι συμβασιούχοι, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε μια θετικότερη έκβαση της υπόθεσης, ή μπορεί απλά να πληρωθούν αύριο και αυτό να μην σημαίνει τίποτα για την εξέλιξη? Δεδομένης της πληρωμής τους αύριο, ή εν πάση περιπτώσει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είναι μια ανάσα, μια βαθιά ανάσα για την υπηρεσία και για τους ίδιους. Και είναι και νομίζω και ένας καλός προπομπός ότι προφανώς τα πράγματα θα βαίνουν καλώς. Ιδάλλως, αντιλαμβάνεις ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σκεφτόμαστε αισιόδοξα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Την απόφαση του δικαστηρίου πότε την περιμένουμε? Λίγαν συντόμως, ενδεχομένως και εντός εβδομάδος. Μάλιστα. Επομένως, έχουν να περιμένουν οι 88 συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Σας ελπίσουμε και εμείς τα καλύτερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.